Μέρες παράξενες, για όλους μας, κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους, περιτριγυρισμένοι από το θάνατο. Σε έναν κόσμο φθαρτό που καταραίει ταχύτατα, σε έναν κόσμο που οι αντιθέσεις οξύνονται, όπου οι θεωρίες συνωμοσίας γιγαντώνονται, όπου οι μαυραγωρίτες βγήκαν δίχως ντροπή από τα καβούκια τους, όπου οι ψευτοσελέμπριτοι μας επικρίνουν και όπου τα μίντια μας βομβαρδίζουν δίχως έλεος. Εν τέλει, αποδεικνύεται πως οι ανθρώπινες καπιταλιστικές κοινωνίες είναι πιο αδύναμες από ό,τι περιμέναμε. Εξαιρετικά τρωτές και ευάλωτες, όπως ακριβώς και ο δημιουργός τους, ο άνθρωπος. Και μέρα με τη μέρα ο φόβος εξαπλώνεται, ριζώνει βαθιά μέσα μας, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες κρίσεις. Και δικαιολογημένα φοβόμαστε. Καμία και κανείς δεν θέλει να χάσει δικούς του αγαπημένους ανθρώπους. Η κρίση που βιώνουμε είναι μια πρωτόγνωρη για τη γενιά μας, ωστόσο δεν είναι πρωτόγνωρη για την ίδια την ανθρωπότητα. Ανατρέχοντας πίσω στα βιβλία της ιστορίας, αντιλαμβανόμαστε πως είμαστε πιο τυχεροί από τους προηγούμενους. Θα περάσει κι αυτό. Και εν τέλει, θα έπρεπε να έρθει ένας ιός για να μας θυμίσει πως είμαστε θνητοί, πως υπάρχει μια μικρή κλεψίδρα για τον καθέναν από εμάς, η οποία δεν σταματά ποτέ. Κλεισμένοι λοιπόν στα σπίτια, όπως οφείλουμε να κάνουμε άλλωστε, ας μην επιτρέψουμε στο φόβο να εισβάλλει εντός. Έστω και προσωρινά. Το μέλλον φαντάζει ξανά αβέβαιο, αλλά υποκύπτοντας βλάπτουμε τους εαυτούς μας. Ας δούμε την πανδημία αυτή ως μια ευκαιρία να ξεκουραστούμε από τη βαβούρα της καθημερινότητας. Ας δημιουργήσουμε όπως ξέρει να κάνει ο καθένας από εμάς με το δικό του τρόπο. Ας ακούσουμε μουσική, ας δούμε τη σειρά που δεν προλαβαίναμε να δούμε, ας παίξουμε επιτραπέζια παιχνίδια. Ας τηλεφωνήσουμε σε ανθρώπους που αγαπάμε για να τους πούμε πόσα πολλά σημαίνουν για εμάς. Ας διαβάσουμε τα δεκάδες παραμελημένα βιβλία που έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ας διαλογιστούμε. Ας οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας φυτέψουμε ένα δεντράκι στην αυλή, το μπαλκόνι ή το παράθυρό μας. Ας ενημερωθούμε με μέτρο από έγκυρες πηγές που δεν σπέρνουν φόβο και πανικό, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες για κοινωνική απομόνωση. Ας επιτρέψουμε στη γη να γιάνε τις πληγές που τις προξενήσαμε. Μα πρωτίστως, ας κλείσουμε επιτέλους το χαζοκούτι. Ας μην δίνουμε φωνή σε μέσα που έλαβαν 11 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να μας τρομοκρατούν. Ας μην επιτρέψουμε στο φόβο να ριζώσει το τελευταίο μας οχυρό. Το σπίτι μας.